Ας ελπίσουμε ότι θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πρώτο σφύριγμα από τον Μενέλαο Αντωνίου. Παγιά του Μιλίτσεβιτς, ο Ρωμό κατεβάζει μπάλα στον Εγγλέζου, το σούτ πάνω από τα δοκάρια. Γκαρσία δοκιμάζει το σούτ, δεν είναι καλό και δεν ανησυχεί καθόλου τον Παναγιώτη. Το Μοδίκης κερδίζει το γύρισμα, ο Λεάλ επέμβαση, πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ. Πολύ καλή στιγμή στο 15. Γλίστριμα εδώ, Εσπινόσα κερδίζει το σούτ που γίνεται ο Παναγιώτου με διπλή προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα. Και από τη στιγμή που γνωρίζει πάει ότι αν κρατήσει το 0 προκρίνεται, είναι λογικό να ρίχνει το βάρος και στην άμυνα. Εδώ το γύρισμα που έγινε, η προβολή του Ματ Ντάρπισουάια, η μπάλα έξω. Θέλει να περάσει μπροστά για τον Ρωμό, για να προϋποθέσει εδώ το γύρισμα, θα μαζέψει ο Παναγιώτου. Εγγλέζου κάνει κίνηση για να βρει χώρο για την σέντρα, καλή σέντρα στην περιοχή. Ο Παναγιώτου δεν μπορεί το σούτ που γίνεται, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. 42 η ευκαιρία εδώ, νέα ευκαιρία το σούτ έξω. Λουίς Γκουστάβο πίσω από την μπάλα. Τελεί ο Πορτογάλος. Η κεφαγιά που έγινε, η μπάλα στα δίκτυα. 1-0 η ΑΕΚ με Ρωμό στο 43. Κέρδισε την εναέρια μονομαχία. Ο Παναγιώτου δεν μπόρεσε να αντιδράσει. 1-0 η ΑΕΚ. Ανοίγει το σκορ. Σφυρίζει ο Αντωνίου, η μπάλα στην περιοχή και φαγιά που έγινε θα μπλοκάρει σταθερά ο Παναγιώτου από την προσπάθεια του Άλτμαν. Και εδώ ένα λάθος που έγινε. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι, θέλουν να βγουν μπροστά με αξιώσεις. Ο Εγγλέζου το σούτ θα μπλοκάρει ο Παναγιώτου. Παγιά για τον Άλτμαν, το σούτ με φάλτσο έξω. Εσπινόσα κάθε την παγιά για τον Άλτμαν στην περιοχή. Η σέντρα που γίνεται και φαγιά έξω. Τελέσει το κόρνερ, Εσπινόσα στην περιοχή, το γύρισμα, η ευκαιρία για την ΑΕΚ, μάζεψε ο Παναγιώτου. Η σέντρα από τον Κούρο στην περιοχή, ο Τόμοβιτς διώχνει με το κεφάλι, οι κόντρες εδώ, το σουτ που γίνεται στα δίκτυα. 1-1 ισοφαρίζει η ομάδα της ΠΑΕΚ με Ράμος. Εδώ από το διώξιμο του Τόμοβιτς, ο Λούκας Ράμος ευνοήθηκε εκεί από την κόντρα που έγινε στην προσπάθεια του Νούνιτς να βγάλει προς τα πίσω. Του στρώθηκε η μπάλα έστω και με αυτόν τον τυχαίο κάπως τρόπο. Και αν παραμείνουν έτσι εδώ, η κόντρα που γίνεται στα δίκτυα, τραγικό λάθος του Λεάλ από αυτή την ολιγορία. Κοιτάξτε εδώ το κακό διώξιμο του Λεάλ. Πίεσε ο Καπαρτής από το γύρισμα του Μιλίτσεβιτς. Η κόντρα ευνοήθηκε ο Καπαρτής και ο Καταλά και ο Μαγισσεργίδης δίνουν οδηγίες στο γέμισμα. Απομακρύνεται η μπάλα, Τόμοβιτς, το σουτ στα δίκτυα, φοβερό γκολ, βολίδα με τα δεξιά από τον Τόμοβιτς, εκπληκτικό τελείωμα, γκολ πρόκρισης στο παιχνίδι. Κοιτάξτε εδώ τι βάζει ο Τόμοβιτς, κατεβάζει με το δεξί πριν η μπάλα σκάσει στο έδαφος, δοκιμάζει το σουτ, την στέλνει στο παραθυράκι της εστίας του Παναγιώτου, το οποίο προσπάθησε αλλά δεν μπόρεσε να αποσοβήσει τον γκολ. Θα χάσει καθαρά την μπάλα από τον Δημητρίου. Τέλος την αναμέτρηση, 2-2, πρόκριση για την ΑΕΚ.